Παίρνουμε την πρωτοβουλία σήμερα με τη συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουμε και τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού και τα λαϊκά νοικοκυριά και την κυβέρνηση τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο μας. Βρισκόμαστε μέσω πανδημίας, έχουν πάρθει μέτρα ώστε να προφυλαχθεί η υγεία του λαού και το σύνολο της χώρας μας από το κορονοϊό. Μέτρα που έχουν όμως και σαν αποτέλεσμα και μείωση της παραγωγικής αλλά και του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτρόφων. Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα, κανένα μέτρο δεν πιάνει για ελάφρυνση τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που δυσκολεύονται λόγω και των μη εξαγωγών στην Ιταλία να προμηθέψουν το κρέας. Ήδη έχονται κρούσματα και από διάφορες γαλακτοβιομηχανίες που τους αναγκάζουν να δώσουν το γάλα χωρίς τιμή. Την ίδια στιγμή, διάφορα προϊόντα όπως λαχανικά και φρούτα, λόγω και της μη μετακίνησης συναδέλφων που είναι χιλιάδες στο νομό μας στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, πετιούνται και υπάρχει απόγνωση από τον κόσμο το τι θα κάνει. Αντίστοιχα, υπάρχουν σε διάφορα προϊόντα μη σωστής λειτουργίας και του εμπορίου και της μικρής κατανάλωσης που υπάρχει λόγω των μέτρων μη κυκλοφορίας του κόσμου, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαθετεί παραγωγή από τους συναδέλφους μικρομεσαίους αγρότες. Καλούμε και άλλη μια φορά την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς και τον Πρωθυπουργό και ειδικότερα και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μέχρι τώρα κανένα μέτρο δεν έχει πάρει για τους μικρομεσαίους αγρότες, αλλά παίρνει μόνο για κάποιους επαγγελματίες και επιχειρηματίες τους κλάδους. Εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες αποτελούμε το 90% της αγροτιάς της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις πρόσφατες ασφαλιστικές εισφορές το 87% επέλεξε μόνο την πρώτη ασφαλιστική βαθμίδα, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ζητάμε τα εξής. Πρώτον, για τους αγρότες και κτηνοτρόφους κάτω από 12.000 ευρώ να υπάρχει αφορολόγητο όριο ώστε να πληρώσουν εφορία. Αντίστοιχα να παυτεί το φόρος επιδιδέματος που είναι να πληρώσουμε. Δεύτερον, να υπάρχει πάγωμα στις ασφαλιστικές εισφορές, στον ΕΦΚΑ, στον ΕΛΓΑ, σε χαράτσια στον ΕΝΦΙΑ, σε δόσεις προς τράπεζες. Αντίστοιχα να υπάρχει τετράμινη παράταση και αναστολή το δημοτικό τελούν προς τους Δήμους. Αντίστοιχα, όλες οι ρυθμίσεις σε ΔΕΗ, σε ασφαλιστικά ταμεία να υπάρχει πάγωμα για το επόμενο τετράμινο. Άμεσα ο ΕΛΓΑ, ό,τι περιπτώσεις έχει να αποζημιώσει, να τις αποζημιώσει άμεσα στους μικρομεσαίους αγρότες. Εμείς οι αγρότες είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε και στη δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι μας γιατί έχουμε καλλιεργητικές εργασίες και έχουμε και ένα βασικό λειτουργήμα ώστε να προμηθεύσουμε και τον κόσμο και τα λαϊκά νοικοκυριά με άμεσα προϊόντα για διατροφή τους. Την ίδια στιγμή δεν έχει προβλεφθεί αν κάποιος μικρομεσαίος αγρότης κολλήσει τον κορονοϊό και πρέπει να κάτσει καραντίνα 14 μέρες ή αντίστοιχα συναδέλφοι στις γυναίκες μας που είναι αγρότησες που είναι στο σπίτι προσέχοντας ή παιδιά ή μεγάλους ηλικία ανθρώπους. Ζητάμε έκτακτο επίδομα για αυτές τις περιπτώσεις. Ζητάμε κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια ώστε να μπορούμε να καλλιεργήσουμε, όπως επίσης αφορολόγητο πετρέλαιο. Ζητάμε από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που μέσα σε αυτή την περίοδο θησαυρίζουν, έχουν ήδη διπλασιασμό των κερδών τους, άμεσα να αποζημιώνουν και να πληρώνουν τους παραγωγούς που τους προμηθεύουν αγροτικά μέσα και αγροτικά εφόδια, ενώ δηλαδή προϊόντα λαχανικά. Και ζητάμε την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που υπάρχει, όσο και να κοφεύει η κυβέρνηση. Δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα από όλο τον νομό, από συναδέλφους αγρότες που βρίσκουν απόγνωση. Ήδη με τις λαϊκές αγορές ο νομός μας, που δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα συνάδελφοι, έχουμε ειδικά στα φρούτα και στα λαχανικά, πετάμε από τα προϊόντα. Θερμοκήπια με ντομάτες, αγκινάρες, μαρούλια, χίλια δυο ζητήματα. Ζητάμε άμεσα να ανοίξουν οι λαϊκές αγορές ώστε να μπορεί και ο κόσμος να πηγαίνει στην Αθήνα με τα μέτρα που έχει προβλεφθεί ώστε να μην υπάρχει διασπορά του ιού και αντίστοιχα μέτρα και από την περιφέρεια Αττικής και από όλες τις περιφέρειες που γίνονται οι λαϊκές αγορές, μέτρα προστασίας ώστε να μπορούν και ο κόσμος άφοβα
και με όλα τα μέτρα υγιεινής να μπορεί να ψωνίζει. Και αντίστοιχα αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που υπάρχει και θα το βρούμε μπροστά μας. Ήδη και ο μεγάλοι διεθνεί οργανισμοί προβλέπουν το επόμενο διάστημα να υπάρχει έλλειψη σε τρόφιμα και δεν μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να μπαίνει μέτρα προστασίας της αγροτικής παραγωγής που το σύνολο της αγροτικής παραγωγής το παράγουν οι μικρομεσαίοι αγρότες. Βρισκόμαστε σε επάξεις, καλούμε και από αυτή τη συνέντευξη τύπου και τους συναδέλφους αγρότες και να παίρνουν τα μέτρα προστασίας στις μετακινήσεις τους και στις εργασίες καλλιεργητικές, αλλά δεν θα μας φημώσει αυτή η μη μετακίνηση πληθυσμού. Είμαστε σε επάλξεις, έστω και θα σπίτε μας με διάφορο τρόπο, στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν θα μας βάλουν χέρι και στη συνδικαλιστική μας οργάνωση, ότι παλεύουμε και από διάφορους τρόπους ώστε να μπορούμε αύριο να παράγουμε. Και τέλος, δίνουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους και στο λαό που δουλεύει στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές που δίνουν τη μεγάλη μάχη για την τιμή διασπορά και το μέτρο όσον αφορά σε βαριά περιστατικά και ζητάμε και από την κυβέρνηση άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μονάδες εντατικής θεραπείας που δεν υπάρχει ούτε μία στο νομό Αργολίδας ώστε και ο λαός Αργολίδας να μην πεθαίνει και στα σπίτια ή να μένει σε σπίτια χωρίς να ξέρει τι γίνεται.